Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Κυρίες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η εκπομπή On Camera και για αυτή την 5η, 10 του Μάρτη, όπως πάντα ζωντανά από τα πλατό του Σύρο στη Βιέννα. Οι εξελίξεις μας έχουν δικαιώσει κατά πολύ, ασκώντας και συζητώντας πολλά ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Λυπηρό αυτό. Και βέβαια σήμερα 10 του Μάρτη βιώνουμε την εικονική τραγωδία, την πραγματική τραγωδία σαν χώρα, είναι ένα ερώτημα. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας ή δεν ξέρει τι υπογράφει ή λέει ψέματα. Αυτά υποστηρίζει σύσσωμη η αντιπολίτευση αυτή. Η εικονική αντιπολίτευση, να την πούμε και εικονική αντιπολίτευση, η εικονική κυβέρνηση. Θα σας πω σε λίγο τι εννοώ με το να αναφέρομαι και να σχολιάζω τη λέξη εικονικός. Ο κύριος Πρωθυπουργός λοιπόν βάλεται από όλη την σημερινή αντιπολίτευση πειρά κατά της κυβέρνησής του για το προσφυγικό ζήτημα, εξαπολύει η αντιπολίτευση. Και ιδιαίτερα αυτό πήρε πολύ μεγάλη έκταση μετά το tweet, πρόκληση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κυρίου Ντόναλντ Τούσκ, με το οποίο ευχαριστούσε μέσα από αυτό το tweet τα βαλκανικά κράτη που έκλεισαν τα σύνορά τους και ζούμε αυτές και βλέπουμε οι περισσότεροι από εμάς αυτές τις τραγικές εικόνες που διαδραματίζονται στην Ιδωμένη και γενικά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους βέβαια χρησιμοποιεί ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι για business, για λόγους οικονομικούς. Μιλάμε ότι αυτή η τραγωδία που σαν σκοπό έχει να επιλύσει ζητήματα προσφυγιάς ή αν θέλετε και οικονομικών μεταναστών, το χρησιμοποιούν κάποιοι μπιζναδόροι για να εξοικονομήσουν, για να οικονομήσουν τεράστια οικονομικά ποσά, τα οποία βέβαια το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι πολιτικοί εγκέφαλοι και οι πολυεθνικές και γενικά όλοι αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτή την σκηνοθετημένη και διαδραματιζόμενη σημερινή εικόνα, τραγωδία, την οποία βλέπουμε. Δεν είναι εικονικές οι εικόνες αυτές που παρακολουθούμε, είναι η πραγματικότητα. Να βάλουμε μια ανατελεία, να βάλουμε στην κουβέντα μας, γιατί καιρό είχαμε τον ακούσουμε, τον κύριο Γιάννη Τσολιά. Κύριε Γιάννη Τσολιά, καλησπέρα από την Ερμόπολη της Σύρου. Καλησπέρα κύριε Στρογγύλη σε εσάς, καλησπέρα στη Σύρο, καλησπέρα στις Κυκλάδες, σε όλο το Αιγαίο και σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους που μας ακούνε. Όπως είπατε και εσείς, είχα 3 εβδομάδες να βγω στην εκπομπή και δεν το έκανα για κανένα άλλο λόγο, παρά μόνο και μόνο προς σεβασμό για αυτά που περνάει η πατρίδα. Η πατρίδα αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα, είναι εγκλωβισμένη. Οπότε θεωρούσα ότι το να βγω και να πω οτιδήποτε για το πρόβλημα των 15.000 ελληνικών οικογενειών θα ήταν άτοπο αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί έχουμε έναν εγκλωβισμό της Ελλάδος
με τρία φαινόμενα που σκοπό έχουν κατά εμέ, όπως έλεγα και άλλες φορές στην εκπομπή, μια κατεύθυνση γεωπολιτική. Μας έχουν με το καρότο και το μαστίγιο, με το περιβόητη αυτή αναδιάρθρωση χρέους που θα γίνει, γιατί αν περαστούν, που θα περάσουν με τον α ή β τρόπο όλα αυτά τα μέτρα και δεν γίνει μια ξεκάθαρη ρύθμιση για το χρέος, η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς. Γιατί χάρη σε αυτή τη ρύθμιση, την περιβόητη, γιατί αυτό περιμένουν να γίνει, η ρύθμιση για το χρέος. Αλλιώς, άμα είναι να μας περάσουν όλα αυτά τα μέτρα, να μας αποκεφαλίσουν, να μας κρακατομήσουν συντάξεις, μισθούς, να γίνει ο χαμός στην κοινωνία και να μην πάρει η χώρα ρύθμιση χρέους, ρύθμιση καθαρή του χρέους για να μπορεί να βγει στις αγορές αυτόνομα και μόνη της, για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της για τις επόμενες δεκαετίες, χωρίς το βραχνά του χρέους να σφίγγει, τότε η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς χωρίς τη ρύθμιση του χρέους. Αυτό να ξέρουμε όλοι. Όχι ότι έκλεισε η αξιολόγηση. Αξιολόγηση δεν μπορεί να κλείσει, μπορεί να κλείσει και αύριο. Να κλείσει μεθαύριο, να κλείσει πριν το Πάσχα το Καθολικό, πριν το Πάσχα το Ορθόδοξο, χωρίς ρύθμιση χρέους. Τι θα την κάνουν αξιολόγηση, να τη βράσω. Μας έχουν βάλει εδώ πέρα, έχουμε γίνει όλης της Ευρώπης το καταφύγιο για τους πρόσφυγες, μας έχουν εγκλωβίσει εδώ πέρα μέσα όλους τους πρόσφυγες, δεν θέλει να τους πάρει κανένας, θα γεμίσει η Ελλάδα από πρόσφυγες, και δεν φτάνει μόνο αυτό, μας έχουν εδώ πέρα μέσα βάλει όλους τους πρόσφυγες, κλείνουν τα σύνορα, έρχεται η Τουρκία τάχα ότι θέλουν να κάνουν περιπολίες τα πλοία, τα ανατολικά τα πλοία στο Αιγαίο για να περιφρούν τους πρόσφυγες. Δηλαδή αυτά είναι ανέκδοτα. Μπαίνει και ο ανατολικός στόχος εδώ πέρα για να μην μπορεί ο ρωσικός ο παράγοντας να προσχωρήσει πιο βαθιά στη Μεσόγειο και να μπει στο Αιγαίο με το πρόσφυγμα τάγα των προσφύγων. Τρώμε και το παραμύθι από την Τουρκία ότι θέλει να πάρει το μισό το Αιγαίο. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Είχα να βγω τις εβδομάδες γιατί είμαι αγανακτισμένος πια αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Και σήμερα βγήκα γιατί κλείνουμε 4 χρόνια από τούτο που 15.000 ελληνικές οικογένειες και 200.000 τουλάχιστον άνθρωποι που περικλείονται μέσα σε αυτές τις οικογένειες είδαν να χάνονται οι αποταμιεύσεις και οι κόποι μιας ζωής. Ήταν το ίδιο το ελληνικό κράτος να κλέβει τους ίδιους τους πολίτες του. Πρώτη φορά στην ιστορία κράτος κλέβει τους πολίτες του. Αυτό έγινε στην Ευρώπη, στην κοιτίδα της δημοκρατίας, στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και περηφανευόμαστε για τους αρχαίους Έλληνες και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και τον Σοκράτη, του ότι γεννήσαμε εμείς εδώ πέρα τη δημοκρατία. Λοιπόν, αυτή η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία γέννησε αυτούς τους περίφημους πολιτικούς που τόλμησαν και αφού κάλεσαν 15.000 ελληνικές οικογένειες να τιμήσουν την πατρίδα και να δώσουν τις αποταμιεύσεις και τους κόπους μιας ζωής, μετά μας πέτασαν στη γωνία, μας έκλεψε το ίδιο μας το κράτος. Και σήμερα έχουν περάσει 4 χρόνια, είμαστε ακόμα εδώ, το φωνάζουμε και θα συνεχίσουμε να το φωνάζουμε. Λοιπόν, μέσα στις επόμενες μέρες, και επειδή πέφτει καθαρά Δευτέρα, θα συνεχίσει και από εβδομάδα, και οι 52 συντονιστές σε όλους τους νομούς της χώρας θα πάνε και θα δώσουν στους κατατόπους νομαρχίες, και όπου δεν υπάρχει νομαρχία θα πάνε να δώσουν στο Δήμο ψήφισμα διαμαρτυρίας που έχει βγάλει ο Σύλλογος Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων, που έχουν περάσει 4 χρόνια και μας κοροϊδεύουν όλοι. Σήμερα λοιπόν στην Ελληνική Βουλή βγήκε ο κύριος Λοβέρδος και λέει, ρώτησε τι θα γίνει με τους ομολογιούχους. Μετά τη διαπραγμάτευση στα εξετάσεις του Υπουργείου Οικονομικών το ζήτημα των μικρομολογιούχων που επλήγησαν από το PSI, σύμφωνα με όσα είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφωνας Αλεξιάδης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Ανδρέα Λοβέρδου. Σας το διαβάζω έτσι όπως το έβγαλε με αυτεμπορική. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί τώρα να δώσει λύση, αλλά είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μας, στους στόχους μας, να το αντιμετωπίσουμε μόλις έχουμε αντίστοιχη δημοσιονομική δυνατότητα, τόνισε ο κ. Αλεξιάδης. Ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε αυστηρή έως εξοντοτική για τους ομολογιούχους την απόφαση για το PSI, ενώ πρότεινε να υπάρξει συμψηφισμός μέρος ή του όλου ποσού με την εισφορά αλληλεγγύης. Πώς θα ικανοποιήσουμε την αδικία που έγινε σε αυτούς τους ανθρώπους? Πρέπει να ανοίξουμε το διάλογο. Αλλά δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση με τη διαπραγμάτευση και τα δημοσιονομικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τα πάντα στους πάντες. Αλλά πρέπει να ανοίξουμε διάλογο για το αν υπήρχαν τότε άλλοι δρόμοι. Απάντησε ο κ. Αλεξιάδης, τονίζοντας ότι πρέπει να συζητηθεί και με ποιον τρόπο θα ικανοποιηθούν οι μικρομονογιούχοι. Παραδείγματος χάρη με φορολογικά μέτρα. Να τη βράσουν τέτοια λύση.
Δεν τη θέλουμε, ρε, την τέτοια λύση. Μιλάω για τη σοβιά, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Φυσικού Προσώπου Ομολογίων. Άμα είναι να μας χοροϊδεύουνε και να λένε ότι θα γίνει συμψηφισμός και με την εισφορά αλληλεγγύης είναι φορολογικά μέτρα σε ανθρώπους που δεν τους έχει μείνει μία στη τσέπη και δεν έχουν αυτή τη στιγμή φορολογική ικανότητα, ποιος συμψηφισμός θα γίνει, τα λεφτά δεν θέλω εγώ πίσω. Θα γίνει διευθέτηση του θέματός σας, κύριε Τσολιά. Όταν... Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά άμα είναι να γίνει... Θα σας πω πότε και πώς. Θέλετε να ακούσετε? Βεβαίως. Επειδή πάμε σε εικονική πραγματικότητα πλέον, θα μιλάμε για εικονική κυβέρνηση, θα μιλάμε για εικονικούς φόρους και εικονικά ταμεία σε λίγο καιρό. Επειδή, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί, μεγάλο βάρος έδωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στην ίδρυση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής. Αυτό είναι επίσημο που σας λέω. Άρα λοιπόν, σε αυτή την ψηφιακή, στη Γενική Γραμματεία της Ψηφιακής Πολιτικής, θα έχουμε και την εικονική πραγματικότητα, που μια εικονική κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και διαχειριζόμαστε όλοι, και βέβαια κάποια στιγμή θα πληρώνουμε και με εικονικούς φόρους τα εικονικά ταμεία τα οποία θα δημιουργηθούν. Ως εκ τούτου λοιπόν, η θεραπεία του προβλήματος και της αγωνίας που περνάτε 4 χρόνια μαζί με εσάς και η οικογένειά σας και οι φίλοι σας, αλλά και όλοι όσοι εμείς τουλάχιστον έχουμε γίνει κοινωνία αυτού του προβλήματος, μέσα από αυτή την εικονική Γενική Γραμματεία της εικονικής πραγματικότητας λοιπόν, θα λυθεί και το θέμα σας. Αυτό το λέω για να δώσω έτσι ένα στίγμα ότι, κύριε Τσολιά, σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε όχι διάθεση να συζητάμε τα προβλήματα δικά σας ή του γείτονα ή τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει και έχουν τελειώσει. Δεν θα έχουμε χώρα. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν κινδυνολογώ. Απλά υλοποιείται το τελικό στάδιο του σχεδίου, το οποίο έχει εφαρμόσει περισσότερο εδώ από όλα τα υπόλοιπα μέρη αυτοί οι οποίοι διευθύνουν τη νέα τάξη πραγμάτων. Και φυσικά πολλοί θα πούν ότι συνωμοσιολογώ ότι κλπ. Όλα αυτά βγαίνουν με ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ως εκ τούτου λοιπόν, μέσα από την εικονική κυβέρνηση την αυριανή, μέσα από όλα αυτά θα θεραπευθούν και τα οικονομικά αυτά εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει κατά το παρελθόν με το PSI. Πέταξαν τα λεφτά. Εδώ πρόσφατα, πριν 10 μέρες, είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον κύριο Πρωθυπουργό με τον κύριο Χατζηνικολάου. Εσείς τι εισπράξατε από όλη αυτή την εικόνα την οποία παρουσίασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι ελέγχει την κατάσταση ή ξέρει σε ποια πραγματικότητα ζει αυτή η χώρα με τους πολίτες? Τι πάνε να σώσουν? Δηλαδή, τη χώρα χωρίς πολίτες? Υπάρχει έθνος χωρίς ανθρώπους? Γιατί σε λίγο καιρό και η μίξη και ο εγκλωβισμός εκατομμυρίων μεταναστών, γιατί εκεί θα πάει, θα καταλήξει πού? Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε πώς τα σχολιάζω και πώς τα λέω. Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούω, κύριε Σογγίλη. Άρα λοιπόν, αυτή η εικονική πραγματικότητα, η οποία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, θα βοηθηθεί μέσα από αυτή την δημιουργία, την ίδρυση μάλλον, της Γενικής Γραμματείας της Ψηφιακής Πολιτικής. Ξέρετε, πολλές φορές αυτοί οι οποίοι έχουν σχεδιάσει τα σερβίρουν. Μην έχετε την ψευδαίσθηση ότι κυβερνούν ή νομοθετούν οι Έλληνες εκπρόσωποι μας βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όλα έτοιμα τους τα λένε και βέβαια σαν εντολοδόχοι παίρνουν τις οδηγίες από τους δανειστές και από τους πέριξ των δανειστών συστημάτων που διοικούν, θα έλεγα, και την χώρα αυτή που λέγεται Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες. Είχαμε επισκεφθεί τις Βρυξέλλες παρέα. Το είχαμε διαπιστώσει και στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ότι το θέμα σας, εάν δεν το θελήσουν αυτοί, δεν θα λυθεί ποτέ. Θυμόσαστε. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η πατρίδα μας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στις κόκκινες γραμμές, στα θέλω και σε όλα αυτά που έχουν υποσχεθεί όσοι μας κυβερνάνε. Αντί να σεβαστεί αυτούς τους ανθρώπους, τους μικρομολογιούχους, βγαίνουν σήμερα, έτσι σε μια ερώτηση που έγινε στη Βουλή, και μιλάνε ότι θα μπορέσουν να τους ικανοποιήσουν, παραδείγματος χάρη, με φορολογικά μέτρα, με φοροαπαλλαγές, με συμψηφισμό μέρους ή του όλου ποσού με την εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό το πράγμα, για να γίνω κατανοητός σε όλους όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή, δεν ικανοποιεί ούτε το 1% των ομολογιούχων.
Και αν ανοίξω το στόμα μου, επειδή ξέρω πάρα, πολύ, πάρα πολλά πράγματα για το ποιοι έχουν και τι έχουν, αυτό το πράγμα θα ικανοποιήσει κάποιους συγκεκριμένους ομολογιούχους, συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι κοντά σε πολιτικούς και έχουν ομόλογα, που έχουν πάρα πολλά λεφτά και θα ικανοποιηθούν από το συγκεκριμένο μέτρο. Το 99,5%, για να μην πω το 99,9% των ομολογιούχων, θέλουν να πάρουν το βιός τους πίσω. Τις αποταμιεύσεις και τους κόπους μιας ζωής. Όχι να πάρουν αέρα κοπανιστό που θα το βαφτίσει ο χύψη υπουργός σήμερα ή αύριο λύση για τους ομολογιούχους. Επιτέλους λίγο σεβασμός, και μετά από 4 χρόνια που μας έχουν κουράσει με το ψέμα και την υποκρισία της κάθε επόμενης προεκλογικής περίοδου, όπου θα μας δώσουν όλα τα λεφτά πακέτο και μετά αρχίζουν τις εκπτώσεις σε βάρος μας, ως εκεί κύριοι. Άμα θέλετε να τη βαφτίσει τη λύση, βαφτίστε την. Αλλά θα είστε ανακόλουθοι, ασυνεπείς και ψεύτες. Γιατί η λύση ήταν αυτή που είχατε φέρει εσείς, οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ των ανεξάρτητων Ελλήνων, εδώ μιλάμε, που είχαν φέρει την κοινή τροπολογία 2 μήνες πριν να βγουν κυβέρνηση. Εδώ μιλάμε για τις μεγάλες... Ήταν η τροπολογία της κυρίας Βαλαβάνη που ικανοποιούσε το 85-90% των ομολογιούχων. Όχι με λύση που να ικανοποιεί το 0,5% των ομολογιούχων. Είναι ντροπή μετά από 4 χρόνια μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για μια τέτοια μεγάλη κοινωνική ομάδα που έχει άπλετο δίκιο να έρχονται και να κοροϊδεύουν και να το βγάζουν τίτλο σήμερα τα απογευματινά, το απόγευμα σήμερα στο ίντερνετ, που σας διάβασα πριν από λίγο από την Αυτεμπορική. Όπως είναι και η κοροϊδία να μιλάει ο Άγας Σταμάτης σήμερα με τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και αυτό είναι σημερινό, και να του λένε πάρε τηλέφωνο στο Σαϊκούρα από το γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι με τον κύριο Σαϊκούρα έχει βαρεθεί η ψυχή μας. Θα σας δώσουμε το τηλέφωνο του κυρίου Σαϊκούρα. Την άλλη φορά το είχαν βγάλει στο Sky οι ομολογιούχοι, θα βρουν τη λύση. Ο Σαμαράς έδωσε το τηλέφωνο του κυρίου Σαϊκούρα. Το τηλέφωνο του κυρίου Σαϊκούρα το έχουμε εδώ και 4 χρόνια. Έχουμε φάει τέτοια κοροϊδία με αυτά τα τηλέφωνα. Τι να το κάνουμε το τηλέφωνο του κυρίου Σαϊκούρα. Να μας πει τι, αυτά που μας λένε και μας κοροϊδεύουν επί 3 χρόνια. Είναι δυνατότερο να κάνετε να λένε στον Άγα πάρει τηλέφωνο του Σαϊκούρα αύριο. Δηλαδή ποιο κοροϊδεύουνε, δηλαδή τι μας περνάνε, τι μας εδώ έχουν κοροϊδέψει ολόκληρο τον ελληνικό λαό, δεν θα κοροϊδέψουν και εσάς όλους με τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει πάλι οι ίδιοι. Εδώ οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει, δεν επικοινωνούν πλέον. Δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει κανένας, κύριε Στογγύλη. Δεν επικοινωνούν πλέον. Δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει κανένας. Και το μόνο που κοροϊδεύουν είναι τον εαυτό τους οι άνθρωποι αυτοί. Εδώ ο λαός πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, κύριε Τσολιά, να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες που να του στείλει ξέρετε πού, γιατί δεν πάει άλλο, αν θέλουμε να περισσώσουμε έστω και την τελευταία στιγμή κάτι από αυτή τη χώρα. Επενδύσαμε και τις ελπίδες και γενικά πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες σε αυτή την σημερινή κυβέρνηση, αλλά αποδείχθηκε ότι είναι χειρότερη όλων των προηγουμένων. Και βέβαια και η επόμενη που θα ακολουθήσει, όπως φημολογείται με τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που αυτά βέβαια ξεπλένουν, θα έλεγα, την πολιτική ντροπή των περισσότερων από αυτούς, είναι σύμμαχοι όλων αυτών. Τούτο βέβαια θα σταθεί αφορμή, όχι το θέμα το δικό σας, αλλά αυτή η κατάσταση την οποία βιώνει η χώρα, να ξεσπάσει κάτι διαφορετικό, το οποίο βέβαια θα έχουμε πολλά χειρότερα αποτελέσματα για τη χώρα μας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και εγώ την επόμενη, και την επόμενη και, Πέμπτη. Και θέλω να πω κάτι. Ντρέπομαι να μιλάω σε ένα κανάλι του Αιγαίου και να υπάρχουν αυτή τη στιγμή νατοϊκά πλοία μέσα στο Αιγαίο. Δηλαδή, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ας βάζαμε τα δικά μας τα πλοία να περιφρούν εκεί πέρα τριγύρω από τα νησιά για να μην παίρνουν οι πρόσφυγες. Δηλαδή, τι χρειάζεται να έρθουν τέτοια πυραβλάκα, τι αεροπλανοφόρα στο Αιγαίο, δηλαδή ποιον κοροϊδεύουν. Ο Αλέξης Τσίπρας ή δεν ξέρει τι υπογράφει και τι μας λέει, ή λέει συνειδητά ψέματα μέσα στη χώρα του. Ας επιλέξει αυτός και η κυβέρνησή του τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι μόνο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, εδώ μιλάμε, είναι πρωτόγνωρο όλα αυτά. Και αυτό αποκαλούνται ακόμα αριστεροί. Αφού δεν ντρέπονται να επικαλούνται και να χρησιμοποιούν την αριστερή πολιτική ότι είναι αριστερή, τι να πω. Τους κρίνει ο λαός κάθε μέρα. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι έχουν ξεφύγει από όλα όσα τουλάχιστον είχαν υποστηρίξει ή υποστήριζαν προεκλογικά. Είναι ντροπή δηλαδή. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Τσολιά. Να είστε καλά, κύριε Στογγύλη. Ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα.
Να καλή συνέχεια. Που υπάρχετε και βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια. Γιατί από εδώ, από αυτήν την εκπομπή ακούγεται μόνο η αλήθεια, τίποτα άλλο. Και όπως κυρίες και κύριοι σας έλεγα προηγουμένως, είναι γεγονός ότι ιδρύεται Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, το ανακοίνωσε και ο ίδιος Πρωθυπουργός, μιλώντας ο Αλέξης Τσίπρας, στο Digital Economy Forum του 2016, το ανακοίνωσε και μπορείτε να τρέξετε εκεί στο διαδίκτυο να δείτε τι εννοούμε και τι εννοείται μέσα από αυτή τη δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής. Αν μια κοινωνία και οι ηγέτες της, πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, θρησκευτικοί παράγοντες, θεσμοί κλπ. Είναι τίμιοι και ειλικρινείς, τότε και οι πολίτες θα είναι το ίδιο. Αν όχι, τότε η διαφθορά από κοινωνική υπόθεση γίνεται ατομική, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα που μελέτησε το φαινόμενο της διαφθοράς και τις επιπτώσεις του σε ψυχολογικό επίπεδο. Ως εκ τούτου λοιπόν, πάρτε και βγάλτε τα δικά σας ασφαλή συμπεράσματα για το ζήτημα της διαφθοράς, για τον τρόπο που οι ηγέτες, οι πολιτικοί, οι εκλεγμένοι, οι θεσμοί κλπ. Χρησιμοποιούν με πολύ μεγάλη περίσσια ευκολία και υποκρισία το ψέμα ή την πολιτική απάτη. Από εκεί πέρα λοιπόν ο καθής από εμάς μπορεί να ισχυρίζεται για τον δίπλα του το οτιδήποτε. Μιλάμε μπόχα και δυσοδεία. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει στον πάτο του βαρελιού. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα και θα πρέπει ο καθένας από εμάς να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει για να μπορέσουμε να σεβαστεί ο ένας τον άλλον, εμείς οι απλοί πολίτες, και να ξεκινήσουμε την επανάσταση, να πω εγώ, όχι, την μετάλλαξη, και να οδηγήσουμε τους πολιτικούς μας, γιατί και οι πολιτικοί μέσα από τις κοινωνίες ψηφίζονται, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τα γρήγορα αντανακλαστικά να συνετίζονται και αυτοί οι πολιτικοί, αλλά και παράλληλα να σταματήσει κάπως αυτή η κατηφόρα της πολιτικής εκπροσώπησης σε όλους τους θεσμούς. Μην τρέφετε αυταπάτες ότι αυτά συμβαίνουν μόνον στα ανώτατα ή στην κεντρική κυβέρνηση του τόπου. Αυτά συμβαίνουν και στις τοπικές αυτοδιοίκησεις. Πάρτε ένα μικρό δείγμα από τον μεγάλο δήμο του νομού των Κυκλάδων και πάρτε παράδειγμα τον δήμο Σύρου Ερμούπολης για να αντιληφθείτε τι ακριβώς γίνεται ακριβώς και εδώ στο σπίτι μας. Άρα λοιπόν αυτό το φαινόμενο έχει και οριζόντια και κάθετη επιρροή σε όλους τους τομείς. Προβληματιστείτε και εσείς, κυρίες και κύριοι, που έχετε ακόμα την γνώση ή αν θέλετε έχετε την διάθεση να σχολιάζετε και να αλλάξετε τα πράγματα. Για να τα αλλάξουμε τα πράγματα πρέπει να έχουμε συμμετοχή όλοι μας και να δημιουργήσουμε αυτή την πολιτική ασπίδα που θα αποκρούσει όλους αυτούς τους φαύλους, ψεύτες και πονηρούς και τυχοδιώκτες πολιτικούς. Σε όλα τα πεδία σας το λέω αυτό, να το εφαρμόσετε. Μαθήματα ζωής και ανθρωπιάς μέσα σε όλη αυτή την λέλαπα την οποία περνάμε δίδουν οι άνθρωποι, οι Έλληνες, οι Ελληνίδες, γιατί σαν λαός όχι μόνον είμαστε αξιοπρόσεχτοι, αλλά παραδίδουμε και μαθήματα ζωής μέσα από τον πολιτισμό και μέσα από τον τρόπο που διαχειριζόμαστε και την προσφυγιά, γιατί ξέρουμε σαν λαός τι σημαίνει προσφυγιά. Δίνουμε αυτό το παράδειγμα το οποίο γίνεται τουλάχιστον κτήμα και σε πολλούς Ευρωπαίους, γιατί έχω ετοιμάσει ένα μικρό βιντεάκι, είναι ένα λεπτό, αν το κοντρόλ μ' ακούει να το ετοιμάσει και να το παρακολουθήσετε, για να κάνω το σχόλιο που θέλω, γιατί μέσα από αυτά τα μαθήματα τα οποία παραδίδει ο απλός ελληνικός λαός δίδει και μαθήματα ανθρωπιάς σε αυτούς τους πονηρούς ψεύτες πολιτικούς οι οποίοι χρησιμοποιούν την πολιτική για να δώσει και το μήνυμα και στην Ευρώπη της αλληλεγγύης άλλη σφιγγοφωλιά. Άλλη σφιγγοφωλιά εκεί. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει οι Έλληνες πολιτικοί μας. Αλλά όταν πηγαίνουν εκεί κάνουν τις κότες και όταν έρχονται εδώ λένε άλλα. Πάμε να δούμε το μικρό βιντεάκι το οποίο είναι ένα λεπτό
που θα παρακολουθήσετε δύο ολοκληρωμένους οι οποίοι φιλοξένησαν εκεί στην ειδωμένη πρόσφυγες. Δείτε έτσι με προσοχή, είναι από γερμανικό κανάλι. Πάμε να το δούμε. Wege von ihnen kommen in den Ort. Die meisten Türen hier sind verriegelt. Dieses Haus fällt mir sofort auf. Hier gehen Flüchtlinge ein und aus. Dimonis Christos wohnt hier mit seiner Frau Eleni. Er lädt auch mich ein, reinzukommen. Sein Haus und den Garten hat er für Flüchtlinge geöffnet, erklärt er mir. In der Waschküche dürfen sich Flüchtlinge waschen. Gestern kamen vier Kinder, denen haben wir eine Kiste Holz gegeben. Wir tun, was wir können. Nein, hör auf damit, wir tun nichts Besonderes, sagt er. Dann brechen alle hier in Tränen aus. Ich habe viel erlebt, die deutsche Besatzung und all das, aber noch nie so ein Elend wie das hier. Έτσι, γιατί πρέπει να αναδεικνύονται, γιατί πολλά καταλογίζουν στον ελληνικό λαό, περισσότερο τα καταλογίζουν οι πονηροί πολιτικοί, έτσι. Μην σας πάω πίσω με τον άλλο, τον Γιώργο Παπαδρέου, ότι ήμασταν ντεμπέλιδες, ότι είμαστε, που είχε γυρίσει στη μισή Ευρώπη και μας ξεφτύλιζε. Για να μην τα ξεχνάμε, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Είδαμε λοιπόν δύο ολοκληρωμένους ανθρώπους, οι οποίοι φιλοξένησαν πρόσφυγες, Σύρους στο σπίτι τους, και την επομένη της αναχώρησης τον είδατε. Τους ευχαρίστησαν και τους φιλούσαν τα χέρια των ανθρώπων και βέβαια στη συνέχεια είχαμε και τα κλάματα και τη συγκίνηση, η οποία βέβαια δείχνει και τη μεγαλοψυχία και αυτών των ταλαιπωρημένων ανθρώπων, γιατί πραγματικά τους χρησιμοποιούν και όλα αυτά τεχνιέντος τα έχουν δημιουργήσει. Συρία, πόλεμος, θάνατος, προσφυγιά, υποκρισία, τεράστια μπίζνα για πολλούς, πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη μπίσνα, κυρίες και κύριοι, πιστέψτε με. Υλοποιείται το στρατηγικό σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων που αποσκοπεί στην εξαφάνιση των ευρωπαϊκών εθνών δια της μηγαδοποίησης τους μέσω της λαθρομετανάστευσης, στην πολτοποίηση της Ευρώπης, στον διαμελισμό της Ελλάδας, στη δημιουργία φτηνών ειδικών οικονομικών ζωνών, στη δημιουργία ακίνδυνης γειτονίας για το Ισραήλ, στην πολτοποίηση και υπαγωγή των θρησκειών στο Θεό της Ιών και το σπουδαιότερο στην εξάλειψη του ελληνισμού. Ένα πραγματικά εκπληκτικό κείμενο ανάλυση του δικηγόρου του Δημήτρη του Κλούρα. Δημήτρης Κλούρας, αναζητήστε το, διαβάστε τον, θα εκπλαγείτε με όλη αυτή την ανάλυση και με όλο αυτόν τον τρόπο που πραγματικά δίνει φως από μια άλλη οπτική και θα βγάλετε πολλά συμπεράσματα για αυτή την τραγωδία την οποία χρησιμοποιούν σήμερα πολλοί για πολλούς και διαφόρους σκοπούς που πρέπει να προχωρήσουν και να τους υλοποιήσουν. Έχουμε βέβαια και τους Τούρκους από την άλλη, αυτή η τουρκική κυβέρνηση με την συγκεκριμένη πολιτική της, η οποία είναι γνωστή και θα έπρεπε να ήταν γνωστή στους Έλληνες που έχουμε κι εμείς και οι οποίοι βέβαια χρυσοπληρώνονται από το υστέρημα του ελληνικού λαού και με αυτή την κρίση, και θα έπρεπε να γνώριζαν ποια είναι η πολιτική της γείτονας χώρας και να μην κοροϊδεύουν ή να μην πετούν τέτοιες πολιτικές φωτοβολίδες όπως του κυρίου Μάρθα, ότι ή αν θα περάσουμε να συμφωνήσουμε μέσα από τη διπλωματική οδό ή πόλεμο. Αν τώρα αυτοί είναι πολιτικοί άνδρες οι οποίοι διαχειρίζονται με σύνεση ή αν θέλετε με λίγο σεβασμό τα προβλήματα αυτά, αν μη τι άλλο, καταλαβαίνετε πως το σχολιάζω από την δική μου πλευρά. Και φυσικά οι Τούρκοι από απέναντι λένε ότι εμείς δεν παίρνουμε πίσω πρόσφυγες ξανά από τα νησιά τα οποία βρίσκονται απέναντι μας, από την Ελλάδα δηλαδή. Τώρα πώς γίνεται να γίνεται παναπατρισμός στην Τουρκία, αυτά τα οποία συζητούν στις πόρτες και στις συνάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη μια να
συζητούν και να έρχεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η αντιπροσωπεία του ότι συμφωνήσαμε ζητήματα τα οποία είχαν σχέση με το προσφυγικό και, και την επόμενη στιγμή να βγαίνει, ξέρω εγώ, ο κύριος Τούσκ και να δίνει συγχαρητήρια ότι είχαμε συμφωνήσει να κλείσει, να κλείσουν τα σύνορα στην Ιδωμένη και στην Βαλκανική Οδό για να μην έχουν διέξοδο και να εγκλωβιστούν στην Ελλάδα οι πρόσφυγες. Τώρα πώς να το πω. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε βέβαια και κάποια σχόλια μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κούλογλου, ο κύριος Κούλογλου είπε, μεταξύ άλλων ξέρω εγώ, κράτησε εγώ μια πρόταση και είπε ότι η κυβέρνηση, στην κυβέρνηση αυτή είναι και ο κύριος Κούλογλου, τη σημερινή, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λέει θα πέσει από απειρία ή από εγκληματική αδιαφορία της για τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, δεν θα πέσει από τη δήθεν ψήφιση του ασφαλιστικού ενός άλλου εκτρώματος, το οποίο βέβαια έχει δημιουργήσει τόσους μεγάλους στριγμούς σε όλη την ελληνική κοινωνία. Βέβαια, ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την συνέχισή μας, με την ύπαρξή μας, με την βιωσιμότητα, αν θέλετε, και την συνέχιση αυτού του κράτους, έχουμε φτάσει σε σημείο ναδύρ και βέβαια έχουμε και αυτά τα γεωστρατηγικά ζητήματα στην περιοχή μας, έχουμε και αυτά τα προσφυγικά και με τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θα εγκλωβιστούν στην χώρα μας, γιατί τουλάχιστον υπάρχει ένα... υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάλυση από πολλούς οι οποίοι πιστεύουν ότι θα πραγματοποιηθεί. Κύριος Μητρόπουλος θα επικοινωνήσει, μπόρεσες, μιλώ με το control μου, έτσι επειδή είναι ζωντανή η εκπομπή. Και βέβαια μέσα στην φτώχεια την οποία επικρατεί η δική μας ύπαρξη, πολλοί από εμάς βλέπουμε έτσι και λίγο με ένα παράξενο τρόπο αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το προσφυγικό, με τους μετανάστες, με τους πρόσφυγες και γενικά με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ας μην γινόμαστε παράξενοι, γι' αυτό κυρίες και κύριοι και το μικρό αυτό βίντεο δείχνει την ανθρωπιά την οποία πρέπει να επιδεικνύουμε και να δείχνουμε στην καθημερινότητά μας. Μέσα στα προβλήματά μας λοιπόν γίνονται από πολλές από πολλούς συλλόγους κινήσεις. Δεν στέκομαι στις ΜΚΟ, γιατί υπάρχουν πολλές ΜΚΟ οι οποίοι έχουν περίεργο και πολύ επικίνδυνο ρόλο, έχουν παρισφρήσει μέσα σε όλο αυτό το ζήτημα της μεγάλης business που έχει σχέση με το προσφυγικό, βρίσκονται και πολλές ΜΚΟ. Τώρα εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή, αλλά εγώ αναφορά κάνω σε αυτούς τους συλλόγους οι οποίοι μαζεύουν ή αν θέλετε βοηθούν με τον τρόπο τους, κλιπαρώντας πολλές φορές συνανθρώπους από το υστέρημά τους να εισφέρουν για να δώσουν χείρα βοηθείας και διάφορα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης σε αυτούς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εισραίουν κατά χιλιάδες πλέον στα ελληνικά νησιά και στην ενδοχώρα της, και στην ενδοχώρα της Ελλάδας. Και αυτά δεν είναι εικονική πραγματικότητα, είναι η πραγματική εικόνα την οποία βιώνει η χώρα. Έχουμε πολλά κρούσματα βέβαια και καταγγελίες από ευτυχώς μικρές, από μικρούς αριθμούς τέτοιων ατόμων που βρίσκονται στην διαδικασία της εκμετάλλευσης του ζητήματος αυτού και προσπαθούν μέσα από αυτό το φαινόμενο να εσχροκερδούν και κάποιοι. Αυτά πιστεύω ότι είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες βέβαια θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και να απομονωθούν από εμάς όλους τους υπόλοιπους που βρισκόμαστε ή βρισκόμαστε μάρτυρες ή οι δίπλα μας λένε ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα πατάξουμε και να τα απομονώσουμε, γιατί και η ιστορία αλλά και η πολιτεία του Έλληνα και της Ελληνίδας δεν είναι το να εκμεταλλευτούν αυτή την κρίσιμη στιγμή που περνούν συνάνθρωποι μας, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα έχουν οδηγηθεί στο δρόμο της προσφυγιάς, γιατί και ο ελληνικός λαός έχει πολλά πολλά παραδείγματα από την προσφυγιά. Δεν θέλω να σταθώ στη Μικρά Ασία, στους Πόντιους, στον ελληνικό Πόντο και γενικά όλες αυτές οι θηριωδίες που υπέστησαν συνάνθρωποι μας πριν
κάποιες δεκαετίες με επακόλουθο να αναγκαστούν να γυρίσουν και να είναι πρόσφυγες εδώ στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα σημεία της χώρας. Κυρίες και κύριοι, όλα όσα οι πολιτικοί αποσιωπούν για την συνθήκη Σέγγεν και τα εγκληματικά λάθη τους, απάνθρωποι και αντεθνική πολιτική της κυβέρνησης. Ό,τι πρέπει να γίνει άμεσα, όπως σας είπα προηγουμένως, ένα κείμενο το οποίο έχει γράψει ο δικηγόρος ο Δημήτρης ο Κλούρας. Ανατρέξτε στο διαδίκτυο, σας επαναλαμβάνω το όνομα Δημήτρης Κλούρας, διαβάστε το και θα αντιληφθείτε πολλά τα οποία δεν πρόκειται να τα ακούσετε ή να τα σχολιάζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί αυτά θεωρούνται απαγορευτικά να περνάνε στον κόσμο, στον λαό μας και γενικά σε όλους αυτοί οι οποίοι έχουν κατά νου να εφαρμόσουν, όπως σας είπα προηγουμένως, το σχέδιο της νέας παγκόσμιας τάξης. Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων που αποσκοπεί στην εξαφάνιση όχι μόνο του ελληνισμού αλλά και των ευρωπαϊκών εθνών με τον τρόπο τον οποίο χρησιμοποιούν ένα μικρό δείγμα έχουμε πάρει και το ζούμε και εμείς σαν χώρα, σαν Έλληνες. Να περάσουμε να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο και για το ζήτημα του νεωρίου, κυρίες κύριοι, γιατί πιστεύω και έχω την αίσθηση ότι ο τρόπος ο οποίος χρησιμοποιείται για το θέμα του νεωρίου θα οδηγήσει, κατά την ταπεινή μου πολιτική εκτίμηση, σε ένα αδιέξοδο πολύ σύντομα και το οποίο βέβαια θα είναι και μια ταφόπλακα όχι μόνο για τους εργαζόμενους και απασχολούμενους σε αυτή την μεγάλη ναυπηγό επισκευαστική μονάδα που λέγεται Νεώριο, αλλά και για την υπόλοιπη τοπική οικονομία. Προβλήματα είναι γνωστά στους περισσότερους Συριανούς Κυκλαδίτες. Πολλοί έχουν ασχοληθεί, πολλά έχουν γραφεί, πολλά λάθη έχουν γίνει και από τις διοικήσεις και από τους έχοντες την ευθύνη της διοίκησης και από τους συνδικαλιστές εργαζόμενους στο ναυπηγείο. Πολλά λάθη και άλλα και από αυτούς τους και πολλά πολιτικά πρόσωπα τα οποία υπηρετούν σε διάφορους θεσμούς εδώ στην πρωτεύουσα του νομού των Κυκλάδων. Η αλήθεια είναι αυτή ότι έχουν γίνει πολλά. Το ζήτημα όμως είναι ότι υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη πλέον ανησυχία όχι μόνο από τους εκπροσώπους των εργαζομένων αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι τουλάχιστον βρίσκονται εδώ στην πρωτεύουσα και ανησυχούν με την έννοια ότι η κατάληξη αυτής της επιχείρησης δεν θα είναι αυτή για την οποία τουλάχιστον προσπαθούν οι διοικούντες ή αν θέλετε αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτό όλο το σχέδιο εξυγίασης για να προχωρήσει αυτή η εταιρεία να βγει από το αδιέξοδο το οικονομικό το οποίο βέβαια είναι απόρρια πρωτίστως της οικονομικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί στην χώρα μας και άλλα και από την επιχειρούμενη και ασκούμενη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο με επακόλουθο να υπάρχει αντίκτυπος και στην μονάδα αυτή που λέγεται Νεώριο. Δεν θα κάνω ανάλυση τι φταίει, ποιοι φταίνε ή ποιοι έχουν τουλάχιστον δημιουργήσει με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν αυτά όλα τα προβλήματα που έχει οδηγήσει την εταιρεία σε αδιέξοδο. Ένα είναι σίγουρο ότι, έτσι ένα μικρό σχόλιο, ότι αυτό το οποίο επιχειρείται τουλάχιστον υπάρχει μια διαδικασία για να επιτευχθεί και να μπει με δικαστική απόφαση το Νεώριο στην διαδικασία του που αναφέρεται στο άρθρο 106 και 99 του πτωχευτικού κώδικα, αλλά αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο μεσολαβητής ο οποίος αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο του νόμου. Ο μεσολαβητής είναι αυτός ο οποίος παίρνει την εντολή από τον πρόεδρο του δικαστηρίου για να κάνει την συμφωνία με τους πιστωτές, με τους διοικούντες, με τους εργαζόμενους, γενικά με όλους όσοι εμπλέκονται με την οποιαδήποτε επιχείρηση. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο μεσολαβητής ενημερώνει αμέσως τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ο οποίος εισάγει
την υπόθεση στο πτωχευτικό δικαστήριο προκειμένου να θέσει τέλος σε αυτή και στο έργο του μεσολαβητή. Εάν λοιπόν ο μεσολαβητής ο οποίος θα υπάρξει σε αυτή τη διαδικασία δεν βρει τον τρόπο να υπάρξει πλήρη συμφωνία για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, στο να μπει στο άρθρο 106 η επιχείρηση που λέγεται νεόριο, τότε εάν δεν συμφωνήσουν οι πιστωτές, παραδείγματι 1, 2 ή 3, 5 ή κάποιοι παράγοντες, τότε αυτομάτως ο πρόεδρος του δικαστηρίου εισάγει την υπόθεση στο πτωχευτικό δικαστήριο προκειμένου να θέσει τέλος σε αυτήν και στο έργο του μεσολαβητή. Την συμφωνία δεν επικυρώνει το δικαστήριο αν υπάρχουν κάποιοι όροι για να προχωρήσει και να ενταχθεί, όπως λέμε, στο συγκεκριμένο άρθρο με απόφαση του δικαστηρίου. Βέβαια δεν μπορεί να προχωρήσει την επικύρωση αν ο οφειλέτης βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών. Αν η επιχείρηση λοιπόν βρίσκεται σαν οφειλέτης σε παύση πληρωμών, η συμφωνία δεν επικυρώνεται από το δικαστήριο. Δεύτερον, οι όροι της συμφωνίας δεν εξασφαλίζουν την διάρκεια της επιχείρησης. Και τρίτον, εάν θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών που δεν υπέγραψαν την συμφωνία. Γι' αυτό σας είπα κάτι προηγουμένως. Και τέταρτον, η διάρκεια ισχύως της συμφωνίας είναι για χρονικό διάστημα άνω των 2 ετών από την υπογραφή αυτής. Ο νόμος 3588 του 2007, πτωχευτικός κώδικας, μέσα εκεί περιλαμβάνονται και αυτά περισσότερο για τους εργαζόμενους, για αυτούς όλους και τους έχονται στην ευθύνη της εκπροσώπησης, το εργοστασιακό σωματείο, τα θεσμικά όργανα του επιμελητηρίου αλλά και του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Κυκλάδων, μέσα από την συνδρομή νομικών που γνωρίζουν πολύ καλύτερα αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι αλλά και υποψιασμένοι για τους κινδύνους που εγκυμονούν για την περαιτέρω συνέχιση αυτής της επιχείρησης. Η διαδικασία συνδιαλλαγής πρόκειται κατ' ουσίαν για ένα προπτωχευτικό στάδιο που εξασφαλίζει τη διάσωση της επιχείρησης, λέει ο νομοθέτης. Μέσα από αυτό το σχέδιο αναδιοργάνωσης υπάρχουν προϋποθέσεις και βέβαια αν υπάρξει και παράδειγμα, λέω εγώ, σε όλη αυτή τη διαδικασία και κάποια άσκηση τριτανακοπής, μέσα σε 10 μέρες μπορεί να κάνει και ανακοπή, άρα λοιπόν παίρνει και χρόνο, παίρνει και βάθος χρόνου για να προχωρήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες και βέβαια όλα αυτά με το νέο καθεστώς υπαγωγής και βάσει του άρθρου 234 του νόμου 4072 του 2012 αναφέρονται πολλά. Έτσι αναφέρομαι έτσι επιγραμματικά και εγώ από αυτό, από αυτό το βήμα, για να δώσω έτσι ένα ένασμα και σε αυτούς όλους οι οποίοι δεν έχουν την, όχι να είστε νομικοί, ούτε εγώ είμαι νομικός, αλλά τουλάχιστον δεν έχουν την ευκαιρία ή αν θέλετε την ενημέρωση και τον τρόπο να ψάξουν και να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο τον οποίο επιχειρείται να πάει στο άρθρο 106 ή στο άρθρο 99. Είναι μια διαδικασία για εξυγίαση της επιχείρησης η οποία έχει φτάσει βέβαια στο τελευταίο στάδιο και δημιουργεί τριγμούς τέτοιους οι οποίοι βέβαια θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για την τοπική οικονομία, για την πρωτεύουσα του νομού, για την εθνική οικονομία και βέβαια υπάρχουν πολύ πολύ σοβαροί λόγοι που θα πρέπει να αποτραπεί. Θέλω να βάλουμε στην κουβέντα μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έχουμε τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα έχει βγει και έχει ενημερώσει, όπως έχουμε ενημερώσει και εμείς, ότι άμεσα θα έχουμε μειώσεις συντάξεων, θα έχουμε ζητήματα τόσα που απασχολούν πολύ πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας. Κύριε Μητρόπουλο, καλησπέρα σας. Στρογγύλη, καλησπέρα. Καλησπερίζω την όμορφη σειρά της Κυκλάδης. Σας ευχαριστώ και εσάς, σταθμό. Ζητώ συγγνώμη λίγο καθυστέρηση, γιατί ήμουνα με στο Real, μιλούσα στον κύριο Μπογιόπουλο και Κοτάκη. Εσχολίαζε ένα πρωτοσέλιδο της αυριανής αγοράς, διότι οι Τροϊκανοί εχθές ζήτησαν εθνική σύνταξη αντί για τα 384 ευρώ στα 180. Και έπρεπε να σχολιάσω, άρα πάμε σε μια καταβαράθρωση μισθών και συντάξεων.
φαίνεται ότι και με την έλευση του κυρίου Γκουρία, του Προέδρου του ΟΣΑ, του Γενικού Διευθυντή, θα υπάρξει μια ανηλαιής επίθεση σε μισθούς και συντάξεις. Έχουν αφήσει έξαλλες, απαράδεκτες προτάσεις στο τραπέζι για μισθούς και συντάξεις και βεβαίως από αύριο θα δείτε και τα πρωτοσέλιδα το τι ζήτησαν από τους δικούς μας, αγαπητέ κύριε Στρογγύλη, αγαπητέ Κομινέ. Βέβαια αυτό το θέμα το έχουμε σχολιάσει και το σχολιάζουμε θα έλεγα πολύ εντονότατα τα τελευταία χρόνια κύριε καθηγητά, αλλά προχθές βγάλατε και μία ανακοίνωση που λέτε ότι το επίδομα κόβεται, τα παιδιά πάνε, δεν ξέρω. Βγάλαμε μία ανακοίνωση και εσείς είσαστε από τα πρώτα κανάλια και εσείς συγκεκριμένα που έχουμε σχολιάσει αυτά τα οποία έρχονται. Βγάλαμε μία ανακοίνωση και παρακαλώ και τους γρήγορους τηλεθεατές σας να διαβάσουν, να μπουν στο site της enipec.gr. Γιατί Ένωση για την Υπεράσπιση Εργασίας και του Κοινωνικού Κόντους, γιατί λέμε εκεί πόσο θα μειωθούν οι συντάξεις για όσους κύριε Κομινέ θα βγουν στη σύνταξη και γυναίκες κυρίως πρώτου 67ου. Ανημερώνουμε διότι εδώ το έχει αποκρύψει η κυβέρνηση και οι βουλευτές που έχουν ψηφίσει είναι από τις πιο ολέθριες, βάρβαρες ρυθμίσεις. Λέμε με παραδείγματα, όποια γυναίκα αντί του 67ου βγει στο 62ο θα πάρει μειωμένη τη σύνταξη κατά 40%, δηλαδή δικαιουμένη τα 1000 ευρώ θα πάρει 600 ευρώ φόρου ζωής, θα πάρει μετά το 67ο το 70% της σύνταξης, θα επανέλθει μόνο ένα 10%, άρα θα έχουμε μεγάλες μειώσεις για τους νέους συνταξιούχους, επαναλαμβάνω. Αυτό αφορά, είναι ρυθμισμένες, ψηφισμένες ρυθμίσεις, ισχύουν και κρίναμε σκόπιμο να βγάλουμε αυτή την ανακοίνωση και χαίρομαι που το θέτει το θέμα, διότι ερχόντουσαν γυναίκες κυρίως και κλαίγανε στο γραφείο, διότι προσδοκούσαν να πάρουν 800 και πέρανε 500. Είναι δύο δρακόντιες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν δυστυχώς και από βουλευτές του νομού σας και που λένε ότι για κάθε έτος πρόωρης φυγής θα πληρώνει 6% πέναλτι μείωση η γυναίκα μέχρι φόρου ζωής. Και αν φύγει 5 χρόνια νωρίτερα θα παίρνει και ένα επιπλέον μπόνους 10% μείωση, σωρευτική μείωση 40%, θα παίρνει στο χέρι το 60% της σύνταξης φόρου ζωής. Θα επανέρχεται μόνο ένα 10% από την απώλεια του 40% στο 67ο. Άρα τα ζητήματα είναι δύσκολα και θα πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί ότι έχουν ψηφιστεί δύο πολύ σκληρές ρυθμίσεις που αφορούν κυρίως γυναίκες και άντρες που βγαίνουν πρώτου 67ου, κύριε Στρογγύλη. Αυτό είναι άλλο από αυτά τα οποία έρχονται τώρα και μεθοδεύουν οι δανειστές, άλλες μειώσεις με τον επαναυπολογισμό των συντάξεων, με τη μείωση των επικουρικών και ούτω καθεξής. Μιλάμε για ρήτρες, ποινές που ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση τον παρελθόντα Αύγουστο σε βάρος όσων φεύγουν πρώτου 67ου. Αυτά όμως όταν είχαν πριν 10 μέρες εδώ οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας τον κύριο Νεφελούδη, ούτε μία αναφορά έκαναν, δεν το άγγιξε. Φυσικά αποκρύπτονται, αγαπητέ, είχα πάει και εγώ στο Βόλο προχτές, πήγε στον Τεμπονέρα, ήταν πάρα πολλοί κόσμος, σε είχα ενημερώσει νομίζω και όταν μου είπαν ακριβώς τα ίδια, μα λέει έχουν έρθει κυβερνητικοί ή βουλευτές και δεν μας τα έχουν πει. Και εκεί ερχόμαστε κι εμείς σε μια κατάσταση δισταγμού. Δεν να πούμε την αλήθεια του κόσμου, να συνεχίσουμε να την αποκρύπτουμε όπως κάνουν οι κυβερνητικοί βουλευτές ή να πούμε την αλήθεια όπως είναι. Είναι δείγμα. Και έτσι όταν κάποιοι ήλθανε και ακούσαμε και ακούσατε κι εσείς Κομινέ ότι γίνανε και βιοπραγίες, πήγαν οι συνταξιούχοι που είδανε λειψή τη σύνταξή τους κατά 40%, πήγανε στο ΙΚΑ και έβρισαν υπαλλήλους, ενώ δεν πρέπει να βρίζουν τους υπαλλήλους, πρέπει να τα βάζουν, να αναφέρονται σε αυτούς που ψήφισαν τις ρυθμίσεις αυτές. Είναι σκληρές οι εξελίξεις.
Κάνουμε μια προσπάθεια, κύριε Μητρόπουλο, να έρθετε και στην πρωτεύουσα του νομού, στη Σύρο, για να κάνουμε και μια αναφορά ενημέρωση σε αυτά τα τρομακτικά προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν οι συνάνθρωποι μας σε πολύ λίγο διάστημα αυτό το ασφαλιστικό έκτρομα. Με χαρά θα αποδεχόμουν, ήδη συζητάω και με το εργατικό κέντρο και με το επιμελητήριο που με έχει καλέσει παλιότερα ο κύριος Ρούσος, η παλιά διοίκηση του εργατικού κέντρου, διότι ο κόσμος, βλέπω, με παίρνουν. Μας ακούνε και στις εξαιρετικές εκπομπές σας, με παίρνει πολλής κόσμος, τηλεφωνικά λύνουμε ζητήματα από όλα τα νησιά των Κυκλάδων, αλλά νομίζω και μια επιτόπια αναφορά και πολύωρη εξήγηση των ζητημάτων θα είναι πολύ χρήσιμη, θα το επιδιώξω κι εγώ, άλλωστε όπου πάμε εμείς δεν αμοιβόμαστε γι' αυτό, με δικά μας έξοδα ερχόμαστε, υπ' αυτή την έννοια θα αναζητήσω κι εγώ φορέα για να ενημερώσουμε τον εγρήγορο λαό σας, διότι πρέπει σε αυτά τα ζητήματα που έρχονται να είναι ενημερωμένες και οι γυναίκες και οι βεβαίως, διότι τα ζητήματα που θα καλύψει το νέο ασφαλιστικό, κύριε Στρογγύλη, θα είναι σκληρά και θα στενοχωρήσουν την πλειονοψηφία του λαού μας. Να εκμεταλλευτώ, έστω κλείνοντας, αφού δεν έχουμε χρόνο, να σας ρωτήσω για ένα άλλο σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει με τον Νεόριο. Από ό,τι πληροφορούμαστε, πάνε για το άρθρο 106 του πτωχευτικού κώδικα. Τι κίνδυνοι εγκυμονούν εκεί, ξέρω την επιστημονοσύνη. Δυστυχώς εδώ συντελείται με την αυπηγική βιομηχανία μεγάλο έγκλημα τα τελευταία χρόνια. Η μάχη με τους εργαζόμενους με έχει βρει στο πλευρό τους. Ξέρω ότι έρχονται και αύριο επάνω. Όταν ήμουνα στη Βουλή προσεπάντησα κι εγώ, διότι εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν και τα συμφέροντα των ιδιοκτητών, αλλά μας ενδιαφέρει που εδώ κάποιοι τα προωθούν μόνο αυτά. Εμείς έχουμε ως γνώμονα τη στήριξη των εργαζομένων να έχουν δουλειά, να δουλεύουν τα ναυπηγεία, να έχουν την ασφάλισή τους, να φροντίζουν τις οικογένειές τους. Θεωρώ και εγώ από χρόνια τώρα και με τη δική σας παρότρινση, τη φιλική, είμαι στο πλευρό των εργαζομένων και αγωνιώ να δω πώς θα λυθεί μόνιμα, σταθερά η μεγαλύτερη βιομηχανία, βεβαίως και η μεγαλύτερη μονάδα σε δημιουργία θέσεων εργασίας στο όμορφο νομού σας. Θεωρώ ότι με την πίεση κυρίως των εργαζομένων αλλά και των άλλων φορέων του νησού σου αυτή η βιομηχανία θα μείνει ζωντανή όρθια για να παράγει πλούτο και βεβαίως να παράγει υπέρ των εργαζομένων θέσεις εργασίας και μισθούς. Να ανησυχούμε από τον τρόπο που προσπαθεί η διοίκηση, οι μέτοχοι να προχωρήσουν να εντάξουν την επιχείρηση στο άρθρο 106. Δεν είναι ως νομικός και ως καθηγητής πανεπιστημίου, δεν είναι καλή εξέλιξη αυτή, κύριε Στρογγύλη. Θεωρώ πρέπει να παρέμβει άμεσα η διοίκηση, δεν εννοώ το κράτος, να συζητήσει με τους διοικούντες, προπάντων με τους εργαζόμενους, διότι πάντα είναι σοβαρές οι απόψεις των εργαζομένων, το μάχονται για το καλό του νησού, της επιχείρησης και των εργαζομένων, αλλά θεωρώ ότι πρέπει η πολιτεία να στέρξει, να λύσει τα ζητήματα, να κρατήσει όρθια την επιχείρηση, βλέποντας προεχόντως τα συμφέροντα του νομού σας, της πόλης σας, των εργαζομένων και δευτερευόντως, τριτευόντως των επιχειρηματιών. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, κύριε Μητρόπουλε. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Δική μας τιμή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, έτσι κλείνοντας η εκπομπή. Πριν σας αποχαιρετήσω, έχω ετοιμάσει ακόμα ένα μικρό βιντεάκι, έτσι για να γελάσουμε λίγο, για να δείτε τι πολιτικούς και τι υπουργούς έχουμε. Υπουργός Εργασίας, Κατρούγκαλος, είμαι κομμουνιστής. Πάμε να το δούμε. Ένα κιλό. Αν ήταν άλλη στη θέση μας, το ΕΚΑΣ θα είχε κοπεί. Γιατί αυτό είναι στο μνημόνιο, αλλά δεν θα είχε μπει στη θέση της η Εθνική Σύνταξη. Και πώς αντιμετώπισαν οι άλλοι.
Έντονες αντιδράσεις από ελεύθερους επαγγελματίες σε συνεδρίαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου προκάλεσαν οι αλλαγές που προωθεί ο Γιώργος Καντρούγκαλος στο ασφαλιστικό. Κι εγώ προσωπικά, κομμουνιστής είμαι. Θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. Αλλά μιλάμε για την τρέχουσα, την κρίση. Όχι, ακούστε. Ακούστε, κύριε. Πείτε μου την αλήθεια και να την ασπαστώ αν θέλετε. Αλλά μην μου λέτε ότι δεν θα κοπούνε και συντάξεις θα κοπούνε και η μικρομεσαία επιχείρηση δεν ανασάνει. Σε δηλώσεις του Υπουργός επέμεινε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην φυγούν τα εισοδήματα των μικρών και μεσαίων. Και βέβαια να μην γίνονται προκλητικοί, βέβαια να παίρνουν και κάποια μαθήματα κάποιοι εδώ που βρίσκονται και νομίζουν ότι ζουν σε εικονική πραγματικότητα, εδώ στην πρωτεύουσα. Γιατί δεν θα ανοίξω το στόμα μου σήμερα, έναν θέτο χρόνο θα τα πω και αυτά, γιατί κάποιοι εδώ νομίζουν σαν στρατιώτες, υπηρετώντας κυβερνητικά στρατόπεδα ή αν θέλετε πολιτικούς σχηματισμούς, νομίζουν ότι είναι ηγεμόνες οι οποίοι μπορούν να εξουσιάζουν και να εφαρμόζουν όπως κατατοδοκούν την πολιτική τους παρουσία ή αν θέλετε τις εντολές που παίρνουν για να εκτελούν οι κυβερνώντες, να έχουμε και τους στρατιώτες σε τοπικό επίπεδο και να χρησιμοποιούν προκλητικό τρόπο για να επιβάλλουν ή αν θέλετε να μην ακούγονται και οι άλλες φωνές ή οι κριτικές. Και οι συντάξεις θα κοπούν. Αυτό είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Και θα συρρυκνωθούν οι επιχειρήσεις και γενικά αυτή η πολιτική θα είναι καταστροφική για όλους μας με ό,τι συνεπάγεται. Τώρα, ο κομμουνιστής υπουργός εργασίας, ο κ. Κατρούγκαλος, μπορεί να γνωρίζει περισσότερο. Παραμύθια λένε. Και αποκρύπτουν, όπως ακούσατε προηγουμένως και τον κύριο καθηγητή, την αλήθεια από τον κόσμο. Γιατί φοβούνται ενδεχομένως. Και φοβούνται, ξέρετε τι φοβούνται. Σε λίγο όμως θα ξεσπάσει το τσουνάμι και θα είναι πολύ μεγάλο. Έτσι. Εμείς δεν αλλάξαμε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν έχω αλλάξει από αυτό το βήμα. Πάντα τα ίδια λέω. Έτσι για αυτούς τους όψιμους υποστηριχτές στρατιώτες των κυβερνητικών σήμερα πολιτικών και επιλογών. Που θα πρέπει να ντρέπονται που κυκλοφορούν ακόμη στους δρόμους. Με όλα αυτά τα οποία προσπαθεί η κυβέρνηση να εφαρμόσει εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού και εις βάρος της χώρας. Να σας ευχαριστήσω κυρίες και κύριοι, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο τηλεοπτικό για την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, ακολουθεί βέβαια και ο άρτος και θεάματα που λέμε και οι καρνεβαλικές εκδηλώσεις. Να περάσετε όμορφα, να είστε μονιασμένοι, αγαπημένοι, παρά τις εντάσεις που δημιουργούνται από πολιτικές αντιπαραθέσεις και βέβαια καλά καρναβάλια και σε αυτούς που έχουν και την ευθύνη και υπηρετούν ας ντυθούν μασκαράδες και να ξεφύγουν λίγο από το κλίμα των ημερών, να προσαρμοστούν μάλλον στο κλίμα των ημερών μασκαρεύοντας τους εαυτούς τους, γιατί τους έχουμε φάει στη μάπα πολλά χρόνια τώρα πλέον, πολλά χρόνια μασκαραμένοι. Να είστε καλά, καλό βράδυ.